μοιάζει ο ερχομός του στη γη. Υποδεικνύει τον δρόμο της σωτηρίας. Μιλάει για την αξία της καθαρότητας της ψυχής και τονίζει ότι η πλεονεξία κάνει τον άνθρωπο σκληρόκαρδο με αποτέλεσμα να τον χωρίζει ακόμα και από τον αδελφό του. Σύμφωνα με το Ευαγγέλιο, η καθαρή ψυχή προϋποθέτει καθαρή συνείδηση και εσωτερικό φωτισμό. Όταν ο νους του ανθρώπου είναι σκοτεινός και πονηρός, ο άνθρωπος κάνει τα έργα του διαβόλου και χάνει την ψυχή του. Όμως, τι νόημα έχει να κερδίσουμε όλον τον κόσμο, αν τελικά χάσουμε την ψυχή μας? Η ευθυγράμμιση του θελήματος του ανθρώπου με το θέλημα του Θεού οδηγεί στην κοινωνία με τον Θεό και στην ιδανική επικοινωνία με τον συνάνθρωπο. Αυτό το απολαμβάνουν οι φίλοι του Θεού, δηλαδή οι Άγιοι, τους οποίους πρέπει να έχουμε ως πρότυπα. Για να το κατορθώσουμε και εμείς όπως εκείνοι, πρέπει σύμφωνα με τη διδασκαλία των πατέρων να ακολουθήσουμε δύο στάδια πνευματικής τελείωσης, που είναι η κάθαρση και ο φωτισμός με σκοπό τη θέωση. Με την κάθαρση αποβάλλουμε τα πάθη από την ψυχή μας, ενώ με τον φωτισμό ο νους του ανθρώπου φωτίζεται και επιδιώκει μόνο το αγαθό. Αυτά πραγματοποιούν τη μυστική ένωσή μας με τον Θεό, που ονομάζεται θέωση. Ο επίμονος και επίπονος προσωπικός αγώνας απαιτείται ως ελεύθερη επιλογή για να αντιστρέψουμε τη φορά προς τη φθορά που κρύβει μέσα μας η ανθρώπινη φύση. Δυνατό τρόπο στην επιτυχία αυτής της προσπάθειας αποτελεί η αποδοχή της προτροπής του Κυρίου που ακούσαμε σήμερα: «Μη φροντίζετε τι θα φάτε και τι θα πιείτε. Είδε γα ο πατήρ ημών ο ουράνιος ότι χρήζεται τούτων απάντων», που σημαίνει ότι ο Θεός φροντίζει για μας περισσότερο από εμάς τους ίδιους τα όσα έχουμε ανάγκη. Αρκεί να στηρίζουμε την ελπίδα μας σε Αυτόν. Η ελπίδα στο Θεό δυναμώνει την πίστη και δίνει νόημα στις προσπάθειές μας. Όταν χάνουμε την ελπίδα, η πίστη υποχωρεί και γεννά την πλεονεξία που προκαλεί με τη σειρά της την αδικία. Αυτή κάνει τον άνθρωπο να ενδιαφέρεται μόνο για τον εαυτό του, χωρίς να αγαπά τους συνανθρώπους του, και τότε ξεχνά τον ίδιο τον Θεό, αφού σύμφωνα με τον Ευαγγελιστή της αγάπης, όποιος δεν αγαπά τον αδελφό του, δεν αγαπά αληθινά τον Θεό. Ο σύγχρονος άνθρωπος στήριξε την ελπίδα του στις δυνατότητές του και κυριεύτηκε από άγχος, φόβο και αβεβαιότητα, χωρίς να μπορεί να ησυχάσει. Η καθημερινή φροντίδα του έκοψε να είναι ο άγχος σου επιούσιος, αλλά η πληθώρα των αγαθών για το αύριο. Αυτή όμως η διάθεση αποδείχθηκε ότι γεννά το κενό. Η καθημερινή επιδίωξη του κέρδους, της δύναμης του χρόνου, μας έκανε να στρέψουμε αδιάφορα την πλάτη στη δύναμη της ζωηφόρ χαράς του Κυρίου. Η ευτυχία του ανθρώπου όμως κρύβεται στη σχέση που έχουμε με την εσωτερική χαρά που δεν έχουμε. Αυτή η βαθιά χαρά γίνεται αιτία εσωτερικής ανακαίνησης και ψυχικής καλλιέργειας. Όταν ο άνθρωπος δεν αναλώνει τον χρόνο της ζωής του στη βιωτική μέρημνα, τότε καλλιεργεί εντατικά τον χώρο της ψυχής του και μπορεί να διακρίνει την ωφέλεια του πρόσκαιρου από την αξία του αιώνιου, και τότε αποκτά την εμπειρία των όσων δεν κέρδισε, δεν έχει αλλά νοσταλγεί. Είναι καιρός λοιπόν, αδελφοί μου, να επικεντρώσουμε το ενδιαφέρον μας στο Θεό, ο οποίος είναι η πηγή της χαράς που χρειαζόμαστε για να έχει νόημα και ισορροπία η ζωή μας. Η προϋπόθεση της εμπιστοσύνης μας στην πρόνοια Του μας παρέχει όλα όσα χρειαζόμαστε. Αυτήν ακριβώς την έννοια έχει ο λόγος του Χριστού όταν μας διαβεβαιώνει: «Ζητεί πρώτον την Βασιλεία του Θεού και τα αυτά πάντα προστεθήσετε ημίν. Αμήν». Ελέησον ημάς ο Θεός και να το μέγα ελεός σου, Θεό μετά σου επάνω σου και ελέησον.